Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλου. Εκπομπή Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο εδώ. Από αυτήν την εβδομάδα έχουμε αλλάξει την ώρα. Πέντε και μισή θα ξεκινάμε από εδώ και στο εξή. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι θα μαθαίνετε τα τελευταία νέα έγινε από το χώρο του αυτοκίνητου και όχι μόνο. Έτσι. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε με την κίνηση στου δρόμου. Η πρώτη κάμερα η οποία θα δούμε ποια είναι, φίλε και φίλοι, αυτή η οποία βρίσκεται. ποπό! Λάθο ώρα όραμα έβαλαν. Μαύρη μαύρη δηλαδή Δείτε εδώ σκοτάδι τώρα 5 και 35 Και εντάξει Έχει σχεδόν νυχτός χειμώνα. Τώρα χειμώνα με τέτοιο ήλιο Τέτοια ζέστη ε, άντε τώρα βγάλτε άκρη. Εν πάση πολύ ωραία εικόνα. Δεν έχει καθόλου κίνηση γιατί νομίζω ότι αύριο θα γίνεται χαμό με τι απεργίε και όλα αυτά. Έχει να γίνει αύριο εδώ πέρα. Όχ, oh, το σώσε. Ανεβαίνουμε τώρα, φεύγουμε από την πλατεία συντάγματο. Πάμε λίγο πιο πάνω, συγκεκριμένα στη λεωφόρο και βυζία, στο ύψο τη εφηλωθή. Για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο αυτού του κεντρικού δρόμου. Αυτή είναι η κάμερα. Η κάμερα τώρα, έτσι, για να μην σα μπερδέψω, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Είναι η δεξιά πλευρά του δρόμου είναι η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προ τα βόρεια προάστια, μαρούση και βυσιά και το καθεξή. Η αριστερή πλευρά, η πλευρά όπου τα αυτοκίνητα κατευθύνονται προ τη λεωφορώ Κατεχάκη Αλεξάνδρος και το κέντρο. Βλέπετε ότι είναι αυξημένη η κίνηση στην αριστερή πλευρά, δηλαδή στα, στην πλευρά που τα αυτοκίνητα κατευθύνονται προ τα κάτω, προ την Αθήνα, προ την Κατεχάκη. Άρα. Το συμπέρασμα ποιο είναι, αν σκέφτεστε να κατεβείτε προς τα κάτω, Καλό είναι να, ή καθυστερήσετε ή να το ξανασκεφτείτε. Για πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε και με την εκκίνηση στου δρόμου, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 17 το ο χιλιόμετρο. Εδώ που βρίσκονται και τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Ακριβώς απ' έξω για να δείτε τι σα έχουμε. Ε, καθόλου κίνηση ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι αυξημένη και η κίνηση στο ΕΜΠΑ. Το ΕΜΠΑ είναι το αριστερά έτσι. Η ΕΜΠΑ δηλαδή μπείτε στην Αθήνα. Όσοι κατεβαίνετε, πάτε προ Φιλαδέλφια και πάει λέγοντα: Στη δεξιά πλευρά είναι για βαριμπόμπι, λαμία, χαλκίδα και όπου θέλετε, α πάτε. Εκεί στα Σαλονίκια, μα θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την έκθεση αυτοκινήτου Athens Motor Show. Η έκθεση αυτοκινήτου η οποία άνοιξε τις πύλες της σε το περασμένο Σάββατο, 2 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, θα είναι ανοιχτή μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή για 9 ημέρες, όπως μπορείτε να καταλάβετε, μία έκθεση στα δεδομένα της εποχής. Μία έκθεση μνημονιακή θα την έλεγα, διότι οι μισέ εταιρείε δυστυχώ. Δεν λαμβάνουν μέρος, όμως υπάρχουν και οι άλλες μισέ και πάμε να δούμε τώρα τις φωτογραφίες για να καταλάβετε και τι, μάλλον, τι θα δείτε όσοι αποφασίσετε να επισκεφτείτε την έκθεση η οποία ε, διοργανώνεται στο πρώην, σε εγκαταστάσει του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου, συγκεκριμένα στην αίθουσα τη Ξηβασκία. Για να ξεκινήσουμε τι φωτογραφίε, να βλέπουμε. Εδώ τη βλέπουμε, φίλε και φίλοι, Audi Q3 με κινητήρα. Μαντέψτε, 1.400 κυβικών εκατοστών. Ναι, καλά, ακούσατε, 1.400 κυβικά εκατοστά. Με ένα τέτοιο κινητήρα διατίθεται το Audi Q3. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία Εδώ α, Αυτό φίλε και φίλοι είναι από τα αγαπημένα μου Ford Ranger Pickup αγροτικό Αλλά αγροτικό με όλο προσόντα Δηλαδή ένα αγροτικό το οποίο Και τι δεν μπορείς να κάνεις Έτσι ε, Πρέπει να το οδηγήσετε για να το καταλάβετε Ποιότητα μόνο αγροτικό δεν θυμίζει Είναι λίγο αμερικανιά αυτό εδώ Τώρα Chevrolet Orlando Και αυτό εφταθέσιο Φίλε και φίλοι, με κινητήρα 1400 κυβικών εκατοστών. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολυμορφικό αυτοκίνητο και ψηλό. Είναι να είστε σίγουροι, οικογενειάρχε, ότι άμα θα βάζετε παιδιά μέσα θα περνάτε τέλεια. Πάμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι μια άποψη από το περίπτωμα τη μάρκα Σεβρολέ. Δυστυχώ λείπει η εντυπωσιακή πραγματικά καμάρο αυτή, αυτό το muscle car με το κινητήρα των 6.200 κυβικών εκατοστών. Δεν υπάρχει για να το δείτε. Έτσι όπω μπορείτε να δείτε όμω τη φωτογραφία, δείτε ένα φανταστικό πίνακα πίσω από εκεί από το λευκό το σεβρολέ το αβέο. Αυτό το πίνακα να πάτε να τον δείτε, αυτή το τείχο είναι με παλιέ διαφημίσει τη μάρκα σεβρολέ ή σεβι όπω την αποκαλούν οι Αμερικάνοι. Και εγώ θέλω να σεβι. Citroën DS3 Cabrio. Για δείτε εδώ αυτό το εξαιρετικό, το κεντρικό μοντέλο της μάρκας Citroën σε ανοιχτή μορφή, με υφασμάτινη οροφή. Θυμίζει λίγο το παλιό το Citroën, το Pluriel. Τι θες? Τον Τεσεβού. Τον τεσεβού. Ε, καλά τώρα, εσύ μα μπέρδεψε τώρα. Μα ωραία, Κώστα, μα τρελάνε. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ τώρα, DS5, DS5, φίλε και φίλοι, πολύ ωραίο. Αυτή η σειρά γενικότερα των μοντέλων τη Citroën DS είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα. Έτσι, χοντροκομμένα που έχουν κάτι να σου δώσουν, κάτι να σου δείξουν. Προχωράμε. Για να δούμε, εδώ άποψη του περιπτέρου τη Citroën. Καλά, μην περιμένετε να δείτε και τρελά πράγματα, αλλά γενικότερα είναι όσε εταιρείε έχουν πάει έχουν αξιόλογα περίπτερα. Εδώ. Αυτό είναι το Dacia το Sandero. Φίλε, το Stepway συγκεκριμένα. Μια πολύ ωραία έκδοση. Θα το δούμε και στην Ελλάδα. Ενώ κυκλοφορεί αρκετό καιρό στην παγκόσμια αγορά. Τώρα, όπου, όσο νούμερο, θα το δούμε και στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει με την ελληνική εισαγωγή εταιρεία η οποία η τεοκάρη, η οποία ξεκίνησε εδώ και δύο-τρει μήνε περίπου να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Πάμε για να προχωρήσουμε. Α, εδώ τώρα συγγνώμη, μπερδέψαμε τις φωτογραφίες. Ε, από τι φωτογραφίε. από ό,τι ξέρουμε, έχουμε έκθεση αυτοκινήτου, αλλά εδώ βλέπουμε μοτοσυκλέτε. Μία μοτοσυκλέτα τη Ducati με ένα δεύτερο Ducati ακριβώ από πάνω. Για πάμε. Εδώ, φίλε και φίλοι, έχει περίπτερο και η Έλπα. Ε, τι πάθατε, παιδιά. Ducati, είναι καλή μάρκα η Ο Άσης, δεν ξέρετε από μοτοσυκλέτε. Για πάμε, προχωράμε. Εδώ, Ford Fiesta, πραγματικά. Ένα αυτοκίνητο μικρομεσαίο, αλλά το οποίο τα κάνει όλα. Σα το προτείνω με κινητήρα χιλιών και εκατοστών και 125 άλογα. Και κατά 100 άλογα να πάρετε, να ξέρετε ότι θα περάσετε τέλεια. Δεν θα σα κυνηγάει ο Στουρνάρα, δεν θα έχετε πρόβλημα με το ΣΔΟΕ. Θα έχει χαμηλή κατανάλωση, αρκεί να βρείτε τα λεφτά να το αγοράσετε. Για πάμε. Εδώ τώρα, φίλε και φίλοι. Τι βλέπουμε εδώ, γιατί το βλέπω έτσι μαύρο. Ποιο είναι αυτό. Α, το Ford Kuga. Ναι, γιατί το βλέπω μαύρο και δεν μπορώ να το διακρίνω. Κάντε λίγο το μόνο. Το Ford Kuga με κινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών. Πάμε, πάμε, προχωράμε. Α, εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο. Hyundai i10. Ξεχάστε το i10 που ξέρατε. Αυτό είναι άλλο μοντέλο. Ε, βασικά έχει την ίδια ονομασία το i10, αλλά είναι ένα τελείω διαφορετικό αυτοκίνητο. Το οποίο δεν θυμίζει μικρό μοντέλο. Μπαίνει μέσα και νομίζει ότι είσαι μεγαλύτερο. Πολυτέλεια. Μαλακά πλαστικά. Θα είναι σίγουρη η επιτυχία του. Το λέω και το εννοώ. Όσοι θα πάτε στην έκθεση, μπείτε μέσα στο αυτοκίνητο για να καταλάβετε. Πάμε, προχωράμε. Εντάξει, το ix 35 το SUV τη ε, μάρκα ε, Hyundai. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Κρίμα που οι εποχέ είναι δύσκολε. Για πάμε. Εδώ, φίλε και φίλοι. Ε, τώρα, there is only one Jeep. Grand Cherokee. Αυτέ οι εποχέ δηλαδή είναι δύσκολε. Και είναι δύσκολε, κρίμα που δεν μπορεί ο Έλληνα να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο. Καμία σχέση με το παλιό Grand Cherokee. Και αυτό πρέπει να το οδηγήσετε και με αυτόματο κυβότη 8 σχέσεων. Τι να πω. Εντάξει, αυτό είναι, εδώ είναι ο αρχηγό. Jeep Wrangler. Πάει παντού. Σκαρφαλώνει βράχη, άμα του βάζει και ένα λάστιχο, πάει παντού. Λάντσια Δέλτα S. Ωραίο αυτοκίνητο, πολυτέλεια τώρα. Οι Ιταλοί έχουν και design. Εδώ τι άλλο έχουμε, να δούμε εδώ βλέπουμε μια Mercedes. Δεν έχει περίπτωση η Mercedes, να ξέρετε, στην έκθεση Athens Motor Show. Αλλά εδώ είναι ένα περίπτερο. Τώρα περίπτερο, τώρα... Εντάξει, και καλά ο Θεός να το κάνει περίπτερο. Εν πάση λέμε τα πάμε με το όνομά του. Το ξέρετε, δε, τα διαβάζετε τους όλους και στη ζούγκλα, φίλε και φίλοι. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο Mercedes να ξέρετε ότι κινείται με φυσικό αέριο. Γι' αυτό και στα πλάτα το NGT ή το CNG μπορείτε να το πείτε. Με φυσικό αέριο, καλά ακούσατε. Πάμε, προχωράμε, προχωράμε. Α, εδώ τώρα να δούμε αυτή την παλιά την Mercedes Cabrio. Είναι σε ένα περίτερο από μια εταιρεία με δέρματα, την Κόνολη συγκεκριμένα. Για να προχωρήσουμε. Εδώ, ένα περίπτερο που έχει, θα δούμε αυτοκίνητα και τη Mini. Αυτό είναι το Paceman. Δίπλα είναι το Countryman ωραία. Προχωράμε. Το ανανεωμένο Nissan Micra με την ωραία, πολύ ωραία έτσι μάσκα. Εδώ, Nissan Note. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, αν και το ξέρουμε, σαν Nissan Note, δεν έχει καμία σχέση με το Nissan Note το οποίο κυκλοφορεί. Νέα γενιά, με νέα υπερσύγχρονα συστήματα. Τι να σα πω τώρα. Ότι όταν αλλάζει λωρίδα, σε ενημερώνει. Ότι μπορεί, έχει, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το αυτοκίνητο σε 360 μοίρε, γιατί έχει παντού κάμερε μπροστά, πίσω και κάτω του καθρέφτε. Ε, αλλά ε, σε ενημερώνει για τα κρυφά σημεία του αυτοκίνητου. Δηλαδή, πα να στρίψει και καλά αριστερά και δεν βλέπει ότι έρχεται αμάξι, σε ενημερώνει. Έχει τέτοια πράγματα. Νησά Νότι, δηλαδή είναι απίστευτο. Και ωραίο. Και σήμερα έβγαλε και την τιμή. Πρώτη τη διαβάστε στο ζούγκλα.gr. 11,950 φίλε και φίλοι. Το είχαμε προβλέψει ότι κάτω από 12.000 ευρώ θα είναι η τιμή. Και δεν ξέρω τι εντελώ στοιχεία πέσαν μέσα. 11,950 τώρα διαβάστε το στο ζούγκλα, δεν ξέρω αν το διαβάσετε πουθενά άλλο γιατί εδώ διαβάζετε τα πράγματα όπως πρέπει να τα διαβάσετε. Για να προχωρήσουμε. Α, έχει και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τώρα η έκθεση να σας πω. Εδώ βλέπουμε μια μεταχειρισμένη Porsche 911. Για να δούμε. Να, και Porsche Cayenne μεταχειρισμένη άμα θέλετε. Υπάρχει. Για να προχωρήσουμε λίγο να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, εδώ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Το αυτοκίνητο είναι το Renault Capture. Τώρα, Capture, Καψούρ, καψούρα, όπω θέλετε πείτε το, ακόμα δεν το έχουν λανσάρει, δεν έχουν λανσάρει ακόμα την ονομασία. Είναι το νέο SUV, το νέο αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου τη μάρκα Renault το οποίο στι 15 Νοέμβρη θα υπάρχει σε όλε τι αντιπροσωπείε τη μάρκα ανά την Ελλάδα. Και αυτό στο Zoogla το διαβάσατε, όπω για να το κάνουμε. Σε ατλέον, τελευταία γενιά. Αύριο μεθαύριο θα διαβάσετε και τη δοκιμή που κάναμε στο zoogla.gr. Προχωράμε. Προχωράμε, προχωράμε εδώ το σε ατομή, το φθηνότερο καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο πωλείται στην ελληνική αγορά. Σε ατμή είναι το ίδιο με το Skoda City Go, Volkswagen Up. Τα περισσότερα ε, σημεία των αυτοκινήτων είναι κοινά, το 85 με 90% θα έλεγα, μην πω και παραπάνω. Για να προχωρήσουμε με τι ε, φωτογραφίες φωτογραφίε, να δούμε τι άλλο έχουμε. Όπα, τη χάσαμε, χάσαμε την Οκτάβια. Να oh. Εδώ, μισό λεπτό, πάμε λίγο πιο πίσω. Εσύ αμέσω, oh, παιδιά, προχωρήσαμε. Καθένα, ό,τι θέλει να βλέπει αυτό. Όπα, προπάμε στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Σκόντα Οκτάβια. Ένα αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να μπείτε μέσα για να καταλάβετε τι σημαίνει πολυτέλεια. Τώρα σκόντα όλο προ όλα, χωρί να υπερβάλλω κιόλα. Άμα θα πάτε σε μια αντιπροσωπεία τη Σκόντα και μπείτε μέσα, θα πείτε τώρα αυτό τι είναι. Σκόντα. Έλα, όμω, δεν είναι σκόντα. Καταλάβατε τον τρόπο που το λέω. Εδώ τώρα, Α, το Rapid Space Back. Ωραίο αυτοκίνητο. Έτσι πάρα πολύ ωραίο και με ωραίες ζάντες. Για πάμε, τώρα οι ζάντες που τις είδατε. Και καλά. Για πάμε, για πάμε. Αυτό είναι το Skoda Superb. Σκότα Σουπέρμπ με απίστευτου χώρου και για του πίσω επιβάτε και ο χώρο των αποσκευών. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από την ημέρα των Αγγενείων. Αρκετό ο κόσμο, τη μέρα των Αγγενείων. Εδώ ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είναι του Γρηγόρη Νιώρα, αστυνομικό στο επάγγελμα, συνταξιούχο. Είναι ο περσινό πρωταθλητή Ελλάδο, φέτο τερμάτισε τη δεύτερη θέση. Μπορείτε να το δείτε το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Το καινούριο Suzuki SX4. Εδώ βλέπουμε κάποια αξεσουάρια, για ποδήλατα, για αυτά. Έχει και τέτοια, έχει και τέτοια. Στα δείχνουμε όλα, για να προχωρήσουμε. Α, αυτό είναι το πιο ωραίο περίπτωμα νομίζω τη έκθεση. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα supercars που υπάρχουν, τα πανάκριβα. Και φυσικά, βέβαια, όχι αυτά τα οποία μπορείτε να αγοράσετε εσεί, αλλά αυτά που μπορείτε να αγοράσετε για τα παιδιά σα. Μηνιατούρε, ηλεκτρικά μοντέλα. Βλέπετε εδώ μια Lamborghini Aventador. Βλέπετε Jeep, βλέπετε μονοθέσια τη Formula 1. Έχει πολλά πράγματα. Ξέρετε, αυτό το περίπτερο είναι πάρα πολύ ωραίο περίπτερο Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε έτσι, μια εκπομπή για αυτά τα αυτοκίνητα, για του πιτσιρικάδε. Τώρα, για να πούμε και λεπτομέρειε, επειδή μου με τι μπαταρίε είναι διαθέσιμα, τι τελική πιάνουν και 8 χιλιόμετρα την ώρα. Μην νομίζετε, έχουν γκάζια. Για πάμε. Εδώ το Volvo το V40 το Polestar, ένα αυτοκίνητο το οποίο στην έκδοση αυτή στη βελτιωμένη έχει γίνει sold out. Έχουν πουληθεί δηλαδή όλα. Για να προχωρήσουμε, τι άλλο έχουμε. Εδώ φίλε και φίλοι, το νέο Volvo 660. Το SUV της μάρκας. Έχουμε άλλο. Α, το Volkswagen Beetle, το σύγχρονο, άρα με ρετρό στοιχεία, δείτε εδώ ζάντες. Αυτές οι ζάντες θυμίζουν το παλιό, καλό Volkswagen Beetle, το σκαραβαίο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο το οποίο, αυτό και το δίπλα, όπου με αυτά τα αυτοκίνητα, μάλλον οι Έλληνε δημοσιογράφοι κατάφεραν να, να γραφτούν στο βιβλίο των Ρεκόρεν. Εγκίνε ω ε, τα αυτοκίνητα τα οποία, τα, τα πόλε συγκεκριμένα, που πέτυχαν την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίβου παγκοσμίω. Για να πάμε. Αυτά. Και τώρα. Πάμε στο άλλο μέρο τη έκθεση να δούμε και. Γιατί είδαμε πάρα πολλά μοντέλα, αρκετά μοντέλα θα έλεγα. Θέλαμε να δούμε περισσότερα, θα δούμε να δούμε. Δεν υπάρχουν super cars. Μην περιμένετε να πάτε στην έκθεση και να δείτε τώρα super αυτοκίνητα, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Lotus, Bentley, Aston Martin, Jaguar. Δεν υπάρχουν αυτά, να Στο λέω να τα ξέρετε. Μην περιμένετε δηλαδή να δείτε κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε και τα άλλα μοντέλα όμω τη έκθεση και αυτά έχουν και το ενδιαφέρον του. Για να ρίξουμε μία ματιά. Φίλε και φίλοι, α, εδώ είναι η μάρκα Audi. Έτσι σας το λέω για να ξέρετε τι θα συναντήσετε ανάλογα με τα περίπτερα όπου θα επισκεφτείτε. Μάρκα Audi είναι μια κλασική η οποία τη βλέπουμε συνήθως σε πάρα πολλές εκθέσεις της εταιρεία. Για σταθερή αξία δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία. Για να δούμε, εδώ τώρα είναι αυτοκίνητα, είναι μια εταιρεία για ανακύκλωση αυτοκινήτων, Περάστε, εδώ, να δείτε. Εδώ είναι η Ντουγκάτι. Έτσι η ντουγκάτι φαίνεται. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Για πάμε να πάτε στην ντουγκάτι να τα δείτε. Εδώ είναι... τα αυτοκίνητα από την Τσεχία, Skoda, έτσι. Ωραία αυτοκίνητα τα αυτοκίνητα της Skoda. Έτσι, έχουμε και αυτή είναι η άλλη πλευρά της Skoda, έτσι, άμα σας ενδιαφέρει. Και εδώ είναι η Volvo. Έχουμε και Volvo. Έτσι. Όμορφα. Έχει κι άλλα. Αυτά. Είδατε, σα τα δείξαμε όλα. Τώρα... Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στην έκθεση να δείτε αυτά που σα δείξαμε. Κάτι παραπάνω μέχρι να δείτε. Πάμε τώρα να δείξουμε φωτογραφίε, να δούμε και τι καινούργια μοντέλα έχουμε. Τι μα περιμένει. Να ξεκινήσουμε με τη μάρκα BMW. BMW σειρά 5. Να δούμε και τη φωτογραφία. Να ξέρετε ότι η σειρά 5, την οποία την βλέπετε αυτή τη στιγμή στου δέκτε σα, θα είναι διαθέσιμη. Φίλε και φίλοι, με τι, με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών. 150 άλογα. Downsizing, φίλε και φίλοι, όπω λέγεται. Το downsizing, αν το έχετε ακούσει, δεν ξέρετε τι είναι. Είναι κινητήρε με λίγα κυβικά, έτσι πώ να το πω. Με... με, λίγα κυβικά, μεγάλη υποδύναμη, χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά CO2, εκπομπέ ρήπο δηλαδή, διοξείδιο δηλαδή, δηλαδή, του άνθρακα. Όλα αυτά, αυτό είναι το downsizing. Πάμε λίγο, αφήνουμε την BMW για εδώ τι έχουμε. Citroën, DS3. Όπω θα είναι το μελλοντικό μοντέλο, λίγο πιο χοντροκομμένο, πιο αγριεμένο το βλέπω, έτσι σε δύο χρόνια θα κυκλοφορήσει. Για πάμε στο επόμενο. Τι άλλο έχουμε εδώ, η Σούζου. SUV από την Ισούζου. Η Σούζου μέχρι στιγμή το ξέρουμε. Τώρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έχει μόνο το D-Max, το ε, pick-up, το αγροτικό, ωραίο αγροτικό δηλαδή, Μάρκες, ετοιμάζονται και για το SUV, 7 θέσει θα είναι το MUX, έτσι θα λέγεται. Το βλέπετε στου δέκτε σα. Η επόμενη φωτογραφία το Nissan Note, σα το είπα και προηγουμένω, διαθέσιμο με 11.950 ευρώ, φίλε και φίλοι. Για πάμε εδώ, τι έχουμε εδώ, φίλε και φίλοι, είναι μια ατάκα που έχει γράψει ένα ιδιοκτήτη που έχει παρατήσει το αυτοκίνητο του και λέει: Άμα μου βουτήξετε τα ανταλλακτικά, θα δείτε τι έχετε να πάω. Έτσι, έχουμε και τέτοια. Γιατί... Σα βλέπω από ψηλά, έχω βάλει και κάμερα. Για κοιτάξτε ψηλά και τέτοια. Έρε ε, και να σε τσακώσει αυτό και να κάνει μπάρμπα, να βγάλει κανένα ντουφέκι και να αρχίσει. Α, εδώ αυτή αξίζει η η φωτογραφία. Τι βλέπετε εδώ. Τι βλέπετε. Βλέπετε δε, 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 έξι ανθρώπου σε αυτά που βγαίνουν μια φωτογραφία αναμνηστική. Στη μέση όμω, ποιο βρίσκεται, ο πρωθυπουργό, ο Αντώνιο Σαμαρά, φίλε και φίλοι. Φωτογραφίε που δεν τι βλέπετε πουθενά αλλού. Γιατί εδώ άνθρωπος, ο άνθρωπο, ο πρωθυπουργό δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει για φαγητό στην Έκλειπτο. Ά, σα λέω παραλυμμένο, δεν ξέρει κανένα. Είχε πάει για φαγητό με ένα συνεργάτη. Εκεί που έτρωγε, εμφανίζονται τα παιδιά εδώ που είναι δίπλα, και λένε: Πρόεδρε, α μια φωτογραφία αναμνηστική. Είμαστε από το BMW, το GS Forum. Έτσι, ένα κλαμπ με μοτοσυκλέτε σε BMW. Λέει ο πρωθυπουργό: Βεβαίω, να γάθει, α μια φωτογραφία. Και μετά, όχι μόνο. Πάμε και σε επόμενη φωτογραφία. Όχι μόνο βγήκε η φωτογραφία, λέει να κάτσουμε να τα πούμε κιόλα. Και έπιασταν και συζήτηση. Μπράβο, ωραίο αυτό Ζητώ να σα τα δείχνω για να ξέρετε Γιατί τι... ε, γίνεται να δείχνουμε και την καθημερινότητα των ε, πολιτικών Αυτά, πάμε τώρα, αφήνουμε τις φωτογραφίες Πάμε στο πρώτο βίντεο Ένα βίντεο, μου επιτρέπετε, ερεθιστικό είναι ρε παιδιά Γιατί το αυτοκίνητο αυτό πραγματικά κολλάζει Αλφα Ρωμαίο είναι Πάμε να δούμε τους πρώτους τυχερούς από ένα μοντελάκι Θα το δείτε, θα το ξέρετε, Άτε, πάμε Πάμε, πάμε. Έφυγε το αυτοκίνητο. Πού πήγε. Το 4C, αυτό. Το συλλεκτικό σε 500 κομμάτια θα βγει αρχικά και θα δούμε τώρα τους πρώτους τυχερούς όπου πήγανε για να παραλάβουν το αγαπημένο τους αυτοκίνητο. Αυτό και αν είναι αλφα-ρωμαίο. Και εδώ, ακούστε γιατί ακούω πολλά και διάφορα σχετικά με την αλφα-ρωμαίο. Τι λένε. Προβλήματα σου βγάζει, το ένα σου βγάζει. Μάλλον όσοι τα λένε έχουν μείνει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Γιατί ένα καινούργιο Αλφαρομαίο, άμα το προσέχει, δεν θα σου βγάλει ποτέ πρόβλημα. Πάμε να δούμε όμω για να καταλάβετε τώρα και τα λέμε. Θέλω κι εγώ μια τέτοια Αλφα Ρωμαίο στην Ελλάδα θα κοστίζει περίπου 80.000 ευρώ και έχει και φόρου πολυτελεία. Ο κινητήρα 1750 κυβικά εκατοστά. Καλά, ακούσατε. Ναι, ένα τέτοιο κινητήρα θα φορά και αυτό και αυτός κινητήρα downsizing. Πώ το κάνουμε, ρε παιδί μου, downsizing. Μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Εντάξει, εμεί τα ξέρουμε εδώ χρόνια, αλλά οι περισσότεροι τώρα, εν όπω το CO2 και αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο βίντεο, το, επόμενο βίντεο, το οποίο μα έρχεται από την Bentley. Oh, πράγμα. Bentley. έχετε σκεφτεί ποτέ ότι οι φωτογραφίε οι οποίε κυκλοφορούν σε περιοδικά στο διαδίκτυο, πώ γίνονται. Πάμε να δούμε το βιντεάκι για να πάρετε μια γεύση το πώ φτιάχνονται οι φωτογραφίε τουλάχιστον για το αυτοκίνητο τη Bentley ή τουλάχιστον για το Continental τη Bentley. Για πάμε. Είδατε, πήρατε μία γέση πώ γίνονται οι φωτογραφίε τουλάχιστον τη Bentley Ένα ολόκληρο μηχανισμό από επαγγελματίε, στρατό μάλλον θα έλεγα από επαγγελματίε, ο κάθε ένα στο είδο του, από τον κάμεραμαν, τον φωτογράφο, τη μακηγέν, τον έτσι, τον αλλιώ, τον αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, για να βγει μία εικόνα, μία φωτογραφία. Μία εικόνα, ίσον χίλιε λέξει. Και τώρα εδώ, τώρα αυτό το βίντεο το οποίο ακολουθεί, τι χιλιάδε, 37.000 λέξει είναι. Γιατί οι αθεόφοβοι πραγματικά τη Red Bull Racing είπαν ρε παιδί μου να πανηγυρίσουν τον. Ε, τι τον. Ακόμα έναν παγκόσμιο τίτλο. Μάλλον ακόμα δύο παγκόσμιου τίτλου. Ε, τον τίτλο των οδηγών και τον τίτλο των κατασκευαστών. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου και πάλι. Κυριακή συγκεκριμένα, κέρδισε ο Σεμπαστιάν Φέτελ. Τυχαίο, δεν νομίζω. Εν πάση είπαν οι άνθρωποι δύο μέρε πριν τον αγώνα, τρει μέρε να το πανηγυρίσουν. Γιατί είχαν κατακτήσει από πιο πριν το πρωτάθλημα. Τι έκαναν οι αθεόφοβοι. Δείτε πού ανέβασαν ένα μονοθέσιο τη Φόρμουλα 1. Πάνω από 200 μέτρα πάνω από το έδαφο γη σε ένα ελικοδρόμιο. Θα δείτε ποιο ελικοδρόμιο και σε ποιο ξενοδοχείο στο Ντάμπι Είναι και έλειωσαν Ωραίο πράγμα. told me they had this idea to put the car on top of the helipad at the Burj Al Arab. Then, of course, I thought, "My God, that's fantastic!" That's going to give us some iconic shots. And I like getting involved in anything that's sort of pushing the boundaries, and that's very much part of uh, what Red Bull stand for. Άρα και εγώ θα ήθελα τρέλα. <σκλή> θα μου πείτε πείτε μου ένα νορμάλ σκηνικό που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι τη Red Bull. Ό,τι πιο τρελό ψυχασθενικό ψυχοαυτό υπάρχει, το σκέφτονται και το κάνουν. Όχι ότι μα χαλάει. σα-ίσα. Το αντίθετο. Μάλιστα. Τώρα, με αυτά και με αυτά, φίλε και φίλοι, εκπομπή BB έφτασε στο τέλο τη. Βασίλη να στα μικρόφωνα και στι κάμερε τη τηλεόραση τη Ζούκλας. Εσεί παραμένετε εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση τη Ζούκλας γιατί ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μυρτό Τζάβολο και αμέσω μετά ζήσει τη ζωή. Όχι με παντιλίκια, έτσι. Με γυναικεία πράγματα, με τη Δήμητρα Μουγκοπέτρου. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.